Τι να του λέγα. Έχεις ήδη αδερφάκι. Ο πατέρας είχε κι άλλο παιδί, αλλά η γιαγιά σου θέλει να έχετε καμία σχέση. Δεν θα κάνω εγώ άνω κάτω την οικογένειά μου επειδή ο γιος μου δεν πήρε τις απαραίτητες προφυλάξεις με την κάθε τσουλίτσα. Γιατί δεν ζητάς κανένα φράγκο από το χοντρό, ρε. Γιατί έχουμε φτάσει να λέμε μόνο τα τυπικά. Τι να πάω να του πω τώρα, θέλω λεφτά. Και ωραία, πήγαινε εκεί να τα βρείτε και πάνω στην κουβέντα ζητάει για κανένα λεφτό. Το ότι πρέπει να πάω να τον βρω είναι γεγονός. Αλλά όχι να του ζητήσω λεφτά. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, μητέρα. Πόσο καιρό γίνεται αυτό? Το πολύ ένα μήνα. Μη μάθει τίποτα η Σερέτη. Θα το χειριστώ εγώ. Εδώ γίνεται το μοντάζ των singles. Μάλιστα. Ακούστε. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος κοντεύει να γιορτάσει τις απόκριες και εμείς είμαστε ακόμα στο Δεκέμβριο. Εκεί. Γιατί, εγώ ως χαρακτήρας έχω συνηθίσει να προηγούμε της εποχής μου, όχι να έχω μείνει πίσω. Δεν έπρεπε να είσαι εδώ. Κοιτάξτε να δείτε. Το ξέρω ότι ζούμε σε διαφορετικούς κόσμους, αλλά ήρθε η στιγμή να συγχρονιστούμε. Και πώς δεν θα το κάνουμε αυτό? Καταρχάς, όποια σκηνή δεν παίζω μέσα, την κόβουμε. Καλά. Τουλάχιστον μπορούμε να κόψουμε όλες τις σκηνές που παίζει η Ράνια. Εδώ ήρθα να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Τέλος πάντων, ας κόψουμε τουλάχιστον τις βαρετές σκηνές. Ποιος θα μας το πει αυτό? Εγώ! Έλα, Μοντερούκο μου, έλα να προχωρήσουμε λίγο το χρόνο. Εντάξει, αλλά εδώ μέσα θα είσαι σοβαρή. Εντελώς σοβαρή. Πάει ο παλιός ο χρόνος. Ας φτάσουμε, παιδιά! Και του χωρισμού ο πόνος. Με τραγούδια, με χαρά. Καλή χρονιά, Μοντερούκο. Καλή χρονιά. Αυτό δεν είναι χώσιμο, ρε! Τι να κάνουμε, ρε λαγουδάκι, έτσι βγήκαν οι υπηρεσίες. Τι λες, ρε Καραγκιόζη, έτσι βγήκαν οι υπηρεσίες? Τα Χριστούγεννα δεν έκανα σκοπιά για να καλύψω το κενό του Γιαννέλου που ήταν άρρωστος? Και πρωτοχρονιά σκοπιά! Θα πάρεις τον Φώτον. Τι λες, ρε βλαμμένε, τον Φώτον έτσι κι αλλιώς θα περνάει, είναι η άδειά μου, πώς το λένε, γιορτή μου! Σου είπα, ρε λαγουδάκι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Καραγκιόζηδες. Κόφτονα, κόφτονα, δεν θέλουμε στεναχώριες. Φρόνημα. Τελικά δεν πήρες την εκδίκησή σου, έτσι? Ποια εκδίκησή μου, τι είναι αυτό που λες τώρα? Στην αρχή, όταν σε κυνηγούσα, παραπονιώσουν ότι με βλέπεις να φεύγω. Τώρα σε βλέπω εγώ να φεύγεις. Συνέχεια. Έχω φύγει και δεν το ξέρω. Και αν έχω φύγει, πώς είμαι εδώ κι εγώ τη συζήτηση, δηλαδή? Συναντιόμαστε τρεις φορές τη βδομάδα μετά τη δουλειά σου. Αυτό δεν είναι σχέση. Αυτό είναι μάθημα στο φροντιστήριο. Ναι, μπορεί να είναι μάθημα σε φροντιστήριο, αλλά δεν βλέπω να μαθαίνεις. Είχαμε πει χαλαρά, ή είμαι η μόνη που το θυμάται αυτό? Μου είναι δύσκολο να είμαι μαζί σου. Κοίτα τώρα, σύμφωνα με τη Λίλα, για κανέναν άνθρωπο δεν είναι εύκολο να είναι μαζί μου. Εγώ είμαι δύσκολος άνθρωπος. Δεν είσαι μόνο δύσκολος άνθρωπος, είναι δύσκολες και οι συνθήκες. Αλλά καμιά φορά στη ζωή οι δύσκολες συνθήκες είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει. Ακόμα κι αν είναι για μόνο τρεις φορές την εβδομάδα. Το πρόβλημα δεν είναι η συχνότητα. Το πρόβλημα είναι ότι έχεις βάλει μια γραμμή ανάμεσά μας και οπότε πάω να την περάσω. Εσύ έχεις φύγει προπολού. Είναι νωρίς, μωρέ Γιάννη. Είναι νωρίς τώρα? Ή πάντα θα είναι νωρίς? Θες να φύγεις? Γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα θα φύγω εγώ.
ή άλλως το έχεις κάνει ήδη. Διαλαθαρεύω τα φαρμακεία. Ακόμη να πάρει ο Χάρης. Ακόμα. Οκ, τώρα την Κατερίνα την πιάνει κατάθλιψη και για καμιά ώρα δεν κάνει τίποτα ενδιαφέρον. Πάμε στο επόμενο βράδυ. Έχεις να μου πεις τίποτα για αυτές. Σε αυτή δεν είμαι και πολύ καλός. Μην κυκλοφορείς έτσι. Χιμωράκι. Πάντα. Μητέρος θα το βρει τόσο αστείο. Σκέφτομαι τον Άγγελο. Ωχ, ρε Ράνια. Μπορεί να την ξαναπάρω τηλέφωνο. Όχι, να μην την ξαναπάρεις. Κάθε φορά που έρχεσαι σε επαφή μαζί της και δεν βγαίνει και τίποτα και είσαι και χάλια για μέρες μετά. Εκτός αν έγινε κανένα θαύμα και την έπιασε το πνεύμα των Χριστουγέννων. Ναι, καλά. Αυτή και να την πιάσει το πνεύμα των Χριστουγέννων θα βάλω να το συλλάβουν. Θα πάρω τηλέφωνο. Κάθε φορά που παίρνεις, σκουπίζει με τη μούρη σου το πάτωμα. Δεν πειράζει, αντέχει αυτή η μούρη. Άμα μπει κάτι στο μυαλό σου. Κοίτα, Λίλα. Όταν ο Λουκάς μεγαλώσει και μάθει ότι ο πατέρας του είχε κι άλλο παιδί, θα με ρωτήσει γιατί τόσα χρόνια δεν έβλεπε τον αδερφό του. Εγώ θα θέλω να του πω ότι έκανα ό,τι μπορούσα. Λοιπόν. Παρακαλώ. Την Αγγελική Σερέτη θα ήθελα. Ποιος τη ζητεί, παρακαλώ. Η Ράνια Κωνσταντακάτου. Μισό λεπτό. Δεν μπορεί να σας μιλήσει. Δεν πειράζει, θα ξαναπάρω αργότερα. Δεν θα μπορεί να σας μιλήσει ούτε αργότερα. Δεν πειράζει, εγώ πάντως θα ξαναπάρω. Γεια σας. Τι, θα ξαναπάρεις. Όχι παιδάκι μου, έτσι το είπα, έτσι για να έχει το φόβο μου. Λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι το μότο μου. Όσο πιο πολύ, τόσο πιο καλά. Όχι αυτό το άλλο. Όταν όλα δείχνουν σκατά, είναι ώρα για μια μαργαρίτα φράουλα. Έλα εσύ το πες αυτό! Αλήθεια! Εγώ νόμιζα ότι ήταν του Τολστόι. Να, δεν μπορείς, σταμάτα! Σήκω! Έχεις να φτιάξεις φράουλες. Εγώ θα κάνω τις φράουλες, εσύ τι θα κάνεις δηλαδή. Εγώ είχα την ιδέα, δεν θα κάνω την εκτέλεση. Πάρε. Όσο και να με αγνοείς, δεν πρόκειται να φύγω. Τι θες να μάθεις. Πόσο καιρό συμβαίνει αυτό. 5 μήνες, 5 χρόνια, εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Περίμενα λίγο πριν έρθω να σου μιλήσω, γιατί νόμιζα πως θα την βαρεθείς και αυτήν όπως τις άλλες. Όταν πήγες στο ταξίδι στο Λονδίνο, νόμιζα πως θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Αλλά εσύ συνεχίζεις. Αυτή δεν είναι σαν τις άλλες. Ακριβώς. Γι' αυτό και πρέπει να σταματήσεις να τη βλέπεις. Δεν νομίζω. Τώρα τι είναι αυτό. Καινούριος τρόπος να πικάρεις τη μητέρα σου. Θα σε εκπλήξω, αλλά δεν περιστρέφεται όλος ο κόσμος γύρω από τη μητέρα μου. Θες να μου πεις ότι την έχεις ερωτευτεί. Αυτό είναι δική μου υπόθεση. Εκείνη ξέρει ότι ο Λουκάς ήταν αδελφός σου. Όχι. Ίσως θα πρέπει να το μάθει. Δεν σε συμφέρει να με απειλείς με μυστικά. Εσύ και η μητέρα μου έχετε περισσότερα. Και τώρα με συγχωρείς. Πρέπει να ετοιμαστώ για να συναντήσω τη Ράνια. Ναι. Πότε να έρθω να σε πάρω. Γιατί έχουμε ραντεβού. Ναι. Ναι.
Περιμένουμε την Κατερίνα να έρθει από εδώ. Γιατί έχει ένα πρόβλημα με ένα παιδί που της αρέσει και δεν την παίρνει τηλέφωνο και δεν είναι πολύ καλά, είναι χαλιά. Εμένα θα μου επιτραπεί ποτέ να περάσω το κατώφλι του σπιτιού σου. Τώρα, ρε Γιάννη, τα έχουμε πει αυτά. Για να γνωρίσει το παιδί μου, πρέπει πρώτα να σε γνωρίσω εγώ. Κοίτα, σε πιέζω να βρεθούμε και δεν μ' αρέσει καθόλου. Πάρ' το χρόνο σου. Πάρε με τηλέφωνο όταν θέλεις να βρεθούμε εσύ. Αλλά όταν με πάρεις, θέλω να νιώσω ότι αυτό το πράγμα μεταξύ μας θα προχωρήσει πραγματικά. Ναι. Και στο μεταξύ? Στο μεταξύ δεν βρισκόμαστε. Α, δηλαδή τηλεσίγραφο. Όχι, κανένα τηλεσίγραφο. Απλά δεν μ' αρέσουν τα μισά πράγματα. Όποτε με θέλεις, θα είμαι εδώ. Αρκεί να θέλεις. Καληνύχτα τώρα. Καληνύχτα. Τι απορρίτε, ρε λαγουδάκι, ποιο δαγώσουνε, εμένα δαγώσουνε, το Δήμα δαγώσουνε. Α, έτσι πάει. Πώς πάει. Αγορίνα μου ο στρατός, είναι σαν ένα λιβάδι με κ***ους. Άμα εσύ τον κ***ο τον έχεις συνέχεια ψηλά, μετά αυτά είναι αυτοί. Εγώ, ρε φίλε, διαμαρτυρήθηκα. Αυτό που έπρεπε να κάνω το έκανα. Τι πειρά, τίποτα. Δεν σου λέγα τίποτα. Στην Αθήνα, ρε, εσύ πώς ήρθες, δεν έχεις κανένα βίσμα. Όχι, τυχαία ήρθα. Τυχαία ήρθες. Τέλος πάντων, η μάνα μου ξέρει και ένα αντισυνταγματάρχη. Θα τη βάλω να του πει δύο κουβέντες. Άμα πάρει αυτός ένα τηλέφωνο, να δεις πώς θα τρέχουν οι άλλοι. Όλα με βίσματα δηλαδή, ε. Αγορίνα μου, στην Ελλάδα, ζεις στην Ελλάδα. Ή έχεις δότη και κάνεις τη δουλειά σου, ή δεν έχεις δότη και η δουλειά δεν γίνεται καθόλου. Εσύ είσαι άλλη, άλλη Ελλάδα. Έτσι φαίνεται. Άστα ρε Περιστερόπουλε. Θα κάτσω μέσα, δεν πειράζει. Το Κατερινάκι ρε εσύ, τι κάνει, ε. Βγαίνει ακόμα με αυτό τον όμορφο χαμόγελο οδοντό κρέμα. Όμορφο νιώθει είναι πάντως. Ξεκόλα με την Κατερίνα, είπαμε. Τελείωσε το θέμα. Με την Κατερίνα είμαστε φίλοι, εντάξει. Αλλά δεν είπαμε τίποτα, μια. Συγγνώμη. Αλλά και ο έρωτας είναι λιβάδι από Εγώ το ξέρω. Και θες να σου πω κάτι, έχουμε χτυπήσει για θερμοκήπιο. Θερμοκήπιο λέγεται μαγαζί. Είσαι κάτι που λέγεται θερμοκήπιο. Να σου πω. Έλα. Δεν μπαίνω μέσα εγώ. Όχι, ρε μαγαζί. Δεν γουστάρω, ναι. Και... Θα φύγω. Πάω σπίτι. Όχι, ρε. Πάτε εσείς. Κάτσε με ρε μαγαζί. Πού θα πας σπίτι, είσαι ελεύθερο παλικάρι. Πώς το λέει η Λίλα αυτό το αγγλικό. Single. Πώς? Single. Άλλη μια. Single! Εντάξει, αυτό το single. Αγορίνα μου, οι γκόμενες εδώ μέσα το σαλιώνουνε το γράμμα. Δεν είναι σαν και αυτή τη μη μου άπτε τα κοκκ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 κkk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 k
Κάτσε εσύ, ρε καμία ώρα. Με το ζόρι το κρατάω τον Τι ρε θα φύγει. Ναι, τι θα κάνω. Δεν πάει πουθενά, ε. Στην είσοδο το παιδί είναι αδερφικό φίλο. Δεν θα πλώσουμε μία. Έλα, ρε τσάμπα είναι, δεν κάνει τίποτα. Για λίγο θα έρθω. Ωραία, κάτσε με σειρά, γιατί με γκόμενα. Δεν χτυπάει. Δεν χτυπάει. Λύσταξε, Μωρή, να σε πάρω εγώ να χτυπήσει. Μήπως να το πάρω εγώ τηλέφωνο. Όχι, να μην το πάρει. Στο ύψο σου εσύ. Ρε κορίτσια, δεν καταλαβαίνω. Βγαίνουμε παραμονή Χριστουγέννων. Υπάρχει χημεία, πειραζόμαστε, γελάμε. Βγαίνουμε και τα Χριστούγεννα και περνάμε τέλεια. Και μετά αυτό εξαφανίζεται. Μήπως τον απήγαγαν οι εξωγήινοι. Αν απήγαγαν οι εξωγήινοι, όσους άντρες δεν μας παίρνουν τηλέφωνο μετά το ραντεβού, αρσενικό για αρσενικό δεν θα είχε μείνει στον πλανήτη. Εσύ φταίς. Δεν έπρεπε να του στείλει εκείνο το μήνυμα. Μήνυμα, τι μήνυμα, τι μήνυμα. Μα τι του έγραψα. Σε ευχαριστώ πολύ, πέρασα υπέροχα. Να τα μας. Έγραψε τέτοιο μήνυμα. Ναι, γιατί. Του έδωσες επιβεβαίωση. Επιβεβαίωση. Γλυκιά μου. Οι άντρες θέλουν να τους κάνεις να νιώθουν κυνηγοί, να τους καλλιεργείς μυστήριο. Και ποτέ. Μα ποτέ. Μα ποτέ δεν στέλνεις μήνυμα πέρασα υπέροχα. Τους αφήνεις να αναρωτιούνται. Μα γιατί ρε παιδιά, αφού πέρασα καλά. Ναι, βρε αγάπη μου, αλλά αγνοείς ένα πάρα πολύ βασικό παράγοντα. Το φλερτ μεταξύ αντρών και γυναικών βασίζεται στην αμοιβαία ανηλικρίνεια. Δεν μπορείς να αποκαλύπτεσαι εξ αρχής. Δηλαδή τώρα επειδή εγώ του έδωσα επιβεβαίωση, αυτός δεν πρόκειται να ξαναπάρει τηλέφωνο. Με αυτά που κάνεις, φάτα. Θεωρία νούμερο 111. Οι άντρες λειτουργούν ακριβώς με τον αντίθετο τρόπο από ό,τι τα καλά γαλλικά εστιατόρια. Αν θες να έχεις θέση στο τραπέζι τους το βράδυ, ποτέ μην επιβεβαιώνεις την κράτηση. Άφησέ τους να σε πάρουν τηλέφωνο αυτοί. Τσίριο. Γκρέμιστα, γκρέμιστα, όλα πια. Γκρέμιστα, γκρέμιστα, σκληρή καρδιά. Γκρέμιστα, γκρέμιστα, όλα πια. Γκρέμιστα, γκρέμιστα, σκληρή καρδιά. We'll be right back.
γκρέμιστα. Όλα πια γκρέμιστα, γκρέμιστα. Άγιε γάμο, το μου πίσω, πίσω! Τι? Τι, τι, ρε, πίσω, πίσω! Δεν θα τσιμπήσω κανένα λογάκι, πρώτο τραπέζι, πίσω θα σε έχω, ρε! Τι να πάμε να κάνουμε μπροστά, ρε, βλαμμένε, να βλέπουμε την έκφραση του ηθοποιού! Άντε, γεια σου! Έχει μια τραγουδιάρα εδώ πέρα, κορίνα μου, δεν χορταίνει το μάτσο να τη βλέπει! Έχει μια λουλουδού που όταν σκύβει να πάρει το πανέρι, παίρνει το βρακί της! Έλα, ρε, δεν την έχω δει αυτή! Γκρέμιστα, γκρέμιστα, στη καρδιά, γκρέμιστα, γκρέμιστα, όλα πια, γκρέμιστα, γκρέμιστα, στη καρδιά. Άιντα. Σε ευχαριστώ που μου πετάς όλα σου τα μπαλαντέρ χωρίς να τραβήξεις κιόλας, αλλά μήπως τα χρειάζεσαι. Πάλι δύο πέταξε. Πότε θα συγκεντρωθείς στο παιχνίδι. Ρε Σιράνια, μήπως να του στείλω κανένα μήνυμα. Όχι! Θα του στείλει και δεύτερο μήνυμα, δεν θα σου ξαναπαντήσει και θα αισθάνεσαι διπλά ηλίθεια. Ρε κορίτσια, τα γόρια λείπουν. Δεν είναι δίπλα. Πού είναι? Αυτή με το που την αφήσουμε μόνη της θα του στείλει μήνυμα. Αν συνεχίσεις έτσι, θα αναγκαστούμε να σου πάρουμε το κινητό. Το κινητό μου δεν μπορείτε να το πάρετε. Νομίζεις. Οι σύντροφοι του Οδυσσέα τον είχαν δέσει το κατάρτι για να αντισταθεί στις σιρήνες. Είσαι τυχερή που δεν έχουμε κατάρτι. Ναι, αλλά εδώ βρίσκομαι παγιδευμένη ανάμεσα στη σκύλα και τη χάριβδη. Σε περίπτωση που αναρωτιέσαι, εγώ είμαι χάριβδη. Κι εγώ είμαι σκύλα. Εννοείται. Θες να κάνουμε και γκάλο. Εδώ να κόψω. Με μένα στο πλάνο! Καλά τίποτα δεν σας μάθανε στη σχολή! Ρε Σιράνια, εσύ τώρα που έχεις και γκόμενο, πώς μπορείς και δεν βρίσκεστε κάθε μέρα? Δεν μπορώ να βγαίνω συνέχεια, τα έχω παίξει. Ναι, να βγαίνει αυτή κάθε μέρα, να μείνω εγώ μόνη μου εδώ πέρα να μονάσω με το παιδί. Καλά, ας πούμε, τώρα που είμαστε εδώ, γιατί δεν τον φωνάζει να έρθει αυτός? Είσαι με τα καλά σου και να ξυπνήσει ο Λουκάς. Όχι, πρώτα πρέπει να δούμε πώς τα πηγαίνουμε, είναι όλα καλά και μετά, και νομίζω ότι την τελευταία φορά τα σκάτωσα. Γιατί? Γιατί μου είπε ότι τον κρατάω σε απόσταση. Ναι, δίκιο έχει. Μια φορά μωρή και εσύ να πάρεις το μέρος μου, άχτι το έχω. Μία φορά να έχεις δίκιο να πάρω το μέρος σου. Τι έγινε τώρα, τον χάσαμε κι αυτόν? Όχι τελείως, δηλαδή μου είπε ότι μπορώ να τον πάρω τηλέφωνο όποτε θέλω. Ωραία, πάρ' τον τηλέφωνο, θα μείνουμε εμείς με το παιδί, άντε. Ναι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί μου έβαλε όρο. Όρο? Ναι. Μου είπε ότι να τον πάρω τηλέφωνο όταν νιώσω έτοιμη ότι μπορώ να μπω σε αυτό το πράγμα 1000%. Ωραία. Μπες 1000%. Τι λες, μωρέ Λίλα, με έχεις δει εμένα ποτέ να μπαίνω πουθενά 1000%. Εγώ βάζω πρώτα λίγο το ποδαράκι μου να τσεκάρω τη θερμοκρασία, να το είναι καλή και μετά κάθομαι. Ναι, Ράνια, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την υπομονή να περάσουν τα μαρτύρια του Ταντάλου. Πρόσεξε, θα καταλήξει την πανιέρα μόνη σου. Mm. Ποιον παίρνει? Ε, το Χάρη. Το Χάρη, γιατί? Έλα, μωρέ, το Γιάννη παίρνω. Γιατί? Έλα, πλάκα κάνω, το Φώτη παίρνω. Βαρέθηκα εδώ μέσα, θέλω να βγω. Έλα, Φώτη! Φώτη μου, πού είστε, τι μουσική είναι αυτή? Στα μπουζούκια! Τι κάνετε στα μπουζούκια, καλέ? Περιμένουμε να δούμε το βρακί της Λουλουδούς. Να το φοράει ή το βγάζει σε λιτανία? Κλείστε ρε, λαγουδάκι, κλείστε το ρημάδι! Σταμάτα ρε, δεν ακούω! Πού να τους εδώ μέσα, ρε? Αχ, ρε, εσείς, πού είστε, να έρθουμε κι εμείς? Ε, πού είμαστε, ρε, θέλουν να έρθουν τα κορίτσια. Να τους πεις να κάτσουνε στα αυγά τους. Έχουμε βγει για κομμενάκια, αδερφέ, δεν θα μας την χαλάσουν αυτοί τώρα. Έλα, μ' ακούς. Δεν μου λέει. Φώτη, πες στον Περιστερόπουλο ότι στα αυγά τους κάθονται οι κότες που βγαίνει αυτός και δείχνουν το βρακί τους όπου να είναι. Και εσύ δείχνεις το βρακί σου όπου να είναι. Εγώ το δείχνω που θέλω. Δηλαδή όπου να είναι, στα λόγια μου έρχεσαι. Λοιπόν, Φώτη, μάθε τη διεύθυνση να έρθουμε. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να πάω στα μπουζούκια. Με τον πονοκέφαλο που έχω, μόνο τα ταούλια μου λείπουν. Έλα, τι να έρθεις να κάνεις, ρε, εσύ και εγώ για να φεύγω είμαι εδώ, κόσμος είναι από άλλο πλανήτη. Γιατί, τι κάνει δηλαδή? Εδώ πετάνε νεκρολούλουδα, ανοίγουν κάσες με σαμπάνιες και δεν τις πίνουνε κιόλας, ρε. Έλα, ρε Φώτη, φυσιολογικά είναι αυτά. Τι φυσιολογικά, ρε? Αν πάρεις εσύ ένα εξάκουτο μπύρες, θα πιεις τη μία και τις άλλες θα τις πετάξεις. Φωτάκι μου, αφού πήγες που πήγες, άσε τις αναλύσεις και παίρνα καλά. Κλείστο ρε το ρημάδι, κλείστο το ρημάδι. Άντε, γεια σου. Ξαναπήρε τηλέφωνο. Το πιστεύεις? Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να καταλάβει ότι πρέπει να σταματήσει να με ενοχλεί? Είναι δυνατός χαρακτήρας. Δεν θα σταματήσει εύκολα. Όσο μεγαλύτερη αντίσταση κρατάει το κλαρί,
τόσο πιο εύκολα σπάει. Και εσύ όμως αντιδράσεις υπερβολικά. Επίτηδες το κάνει. Της αρέσει να με αναστατώνει. Θέλω να βρεις έναν τρόπο που θα τη στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν πρέπει να με ξαναενοχλήσει ποτέ. Όποιον τρόπο. Ίσως είναι λίγο δυσκολότερο από ό,τι φαντάζεσαι. Τι εννοείς? Πώς να σου μιλήσω, μου λες? Με κανέναν άλλο δεν σε έχω δει να χάσει την ψυχραιμία σου όσο μαζί της. Και όταν κάποιος χάνει την ψυχραιμία του, αρχίζει και κάνει λάθη. Σου υπόσχομαι πως αν υπάρχει κάτι που μου κρύβεις, θα χάσω την ψυχραιμία μου πολύ περισσότερο με σένα παρά με τη Ράνια. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν σου έχω πει. Δεν το περίμενα αυτό από σένα. Ότι κάνουν για το καλό σου. Το καλό μου το ξέρω πολύ καλύτερα από κάθε άλλον. Πες μου τώρα! Τα ηλίθια δώρα! Οι φίλοι σου σου κάνουν δώρο ό,τι μπουρδάρα τους κατέβει στο κεφάλι και πρέπει να υποκριθείς ότι σ' αρέσει και από πάνω. Τι είναι τώρα αυτό? Αποφλοιωτής πατάτας. Δεν είναι τέλειος. Μόλις τον είδα στην τηλεόραση, μέσα σε εσένα σκέφτηκα. Είδες τη τηλεόραση αποφλοιωτή πατάτας και σκέφτηκες εμένα? Να χαρώ τώρα εγώ με αυτό? Έλα, λέμε να ευχαριστώ και πάμε στο επόμενο δώρο. Και αν το επόμενο δώρο είναι ρυθμιζόμενο πολυπατρών για φρούτα και λαχανικά? Λίλα μου, εγώ αυτό το πράγμα δεν το φοράω. Θα το βάλεις και θα πεις και ένα τραγούδι. Ναι, τραγούδι. Α, τη μελωδία της ευτυχίας φαντάζομαι. Γιατί με αυτό και μια περούκα ίδια η Τζούλι Άντριους θα είμαι. Θες βοήθεια? Α, κάστο καλύτερα, δεν πειράζει. Α, ωραία. Τώρα μου αποφεύγει κιόλας. Γιατί δεν του δώσεις το δώρο του? Δεν ξέρω, δεν θέλω να το φέρω σε δύσκολη θέση αν δεν μου έχει πάρει τίποτα αυτός. Αυτό είναι για σένα. Ευχαριστώ, σου έχω πάρει κι εγώ κάτι. Ο Κορ! Wow! Wow, ο Κορ! Τι είναι ο Κορ? Είναι ο καλύτερος επεξεργαστής του πλανήτη, αλλά... Ρε μαλάκα, είναι πολύ ακριβώς. Βγάλαμε αρκετά φραγκάκια στο εμπορικό. Ράνια! Ράνια! Κοίτα τι μου πήρε η Κατερίνα! Υπέροχο δεν είναι! Κοίτα! Ζαλίζομαι μόνο που το βλέπω. Τίποτα δεν είναι τόσο καλό όσο ο καθαριστής πατάτας. Μη μου το θυμίζεις αυτό. Ρε φίλε. Τέλεια, δεν παίζω. Ναι. Και τα παιδιά που έχουν πάρει για να μου κρατάνε τις ατάκες, καλά είναι, δεν λέω. Είναι ένας φακός με πιαστράκι για να μπορείς να το στερεώνεις στο βιβλίο για να διαβάζεις και στη σκοπιά για τον Ασέ. Εντάξει, δεν είναι τόσο ακριβώς όσο ο Γκόρ, αλλά... Τέλειο είναι, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο έχω και άδεια, γιατί την πρωτοχρονιά θα είμαι μέσα. Χάλια. Εντάξει, από τη μία χάλια, αλλά από την άλλη είναι καλό γιατί θα έχω αύριο άδεια και... Εξισορροπείτε, ναι. Ναι, λέω να περάσω από σένα. Αλήθεια, γουστάρω, ναι, μακάρι. Τι είναι? Τι μου πήρες και δώρο? Δεν θα τα ανοίξεις. Τρομάζω. Είτε. Σόλες μας σουφιέν πήρε. Και με την ίδια κάρτα. Ξέρει και να γράφει, ξανατρομάζω. Θέλω να σε δω να το φοράς, νόντας. Θέλω το λόμε όμικρον. Ο Μπαμπινιώτης στο σπίτι μας. Λεπτομέρειες, έτσι. Παιδιά, ξαναπάτε μπουζούκια και δεν μας το πείτε, θα σας σκοτώσω. Λοιπόν, ή θα φύγετε όλοι πάνω από το κεφάλι μου, θα έρθετε να πλύνετε εσείς το ταψί. Εγώ θα το πλύνω το ταψί.
Αλλά εσύ θα φορείς αυτό. Ναι, βλέπουμε, Ράνια, κόβουμε. Πάμε, επόμενη μέρα. Τα λεφτά που σου χρωστάω θα τα δώσω. Και σε μέρα φωτί με τα λεφτά, για τα λεφτά με έφερες να μιλήσουμε. Όχι. Πώς τα καταφέραμε έτσι, ρε Μπίλη. Με τις πάει αυτή η κατάσταση. Ναι, εγώ νομίζεις χαίρομαι που έχασε τον κολλητό μου. Εσύ ξεκίνησες να κάνεις κόλλητη λίγα να τον αρέσει και τέτοιο. Κάποιον έπρεπε να κάνω παρέα. Μ' είχες φτύσει συνέχεια να βγαίνεις με τον Περιστερόπουλο. Εγώ δεν βγαίνω από το σπίτι, ξέρω, δεν είμαι ο καλύτερος φίλος που μπορεί να σου τύχει. Ρε βλάμε, ναι. Είσαι ο καλύτερος φίλος που μπορεί να μου τύχει. Εσύ είσαι εδώ. Και εγώ είμαι εδώ. Ζούμε σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Με τον Περιστερόπουλο μπορείτε να μιλήσετε για το στρατό. Να πάτε για ποτό. Φιλία όμως δεν είναι να κάνεις μόνο πράγματα με τον άλλον. Είναι και να επικοινωνείς. Αυτό κυνηγάμε. Αυτό το έχουμε. Απλά ρε Μπιλή. Πόσες φορές έχουμε πάει σινεμά. Ε? Λέω, θυμάσαι πόσες φορές έχουμε πάει σινεμά. Ξέρω κι εγώ λίγες. Περισσότερο αράζουμε στο γραφείο μου. Μπροστά στο κομπιούτερ. Ναι. Τα οποία τα αντιπαθώ. Όλα, όχι μόνο το δικό σου. Ναι. Μάλλον έχεις δίκιο τελικά. Ζούμε σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Μόνο που εγώ έρχομαι στο δικό σου κόσμο πιο συχνά από ότι εσύ στο δικό μου. Έτσι το λέω, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Ό,τι και να γίνει, είσαι φίλος μου. Κάτσε, μπερδεύτηκα τώρα, τα ξαναβρήκαμε. Γιατί τα είχαμε χάσει. Γεια σου, μητέρα. Είσαι τρελή, τι κάνεις. Αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά σε όσα έχουν να γίνουν, αν συνεχίσεις να τη βλέπεις. Εάν με ξαναχτυπήσεις. Μέχρι πού θα φτάσει αυτή η αρρωστημένη ζήλια για τον αδελφό σου. Ζήλια. Δεν έχουν σχέση όλα με τον Λουκάν, ξέρεις. Από μικρός ήθελες να παίζεις με τα παιχνίδια του. Αλλά με αυτό το παιχνίδι δεν μπορείς να παίξεις. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και μπορεί να μας τεινάξει όλους στον αέρα. Γιατί, τι θα κάνεις. Το πρώτο που θα κάνω είναι να σταματήσω τις πληρωμές για το δάνειο για την καλερί. Τα άλλα δεν θέλεις να τα ξέρεις. Σου έχει πέρασει ποτέ από το μυαλό ότι αυτή η γυναίκα μπορεί να με ενδιαφέρει πραγματικά. Αυτή είναι δική σου υπόθεση. Αν όμως μάθω ότι την ξαναείδες, τότε θα γίνει και δική μου. Άντε ρε Μακή, άντε τελείωνε ρε φίλε. Αχ, φτάσαμε παραμονή πρωτοχρονιάς. Ο Φωτάκος μου θα μείνει ολομόναχος, ρε γάμο το. Γεια σου, Λαμπουδάκη! Καλή χρονιά! Καλή χρονιά, ρε. Καλή χρονιά, να είσαι καλά. Ρε Φώτη, αισθάνομαι άσχημα που θα σε αφήσουμε μόνος. Τι? Τίποτα, λέω. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, ρε Μακή. Ναι, ρε, έρχομαι, περίμενα. Μια που θα κάτσει πρωτοχρονιά μέσα, δεν μου δίνεις τα κλειδιά από το πάπα. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά, ρε, ωραία. Είμαστε καλά. Ωραία, τα κλειδιά από το παπάκι τώρα όμως. Τι λες ρε, δεν τα κλειδιά από το παπάκι, ρε. Τα κλειδιά από το παπάκι, δεν το κάνεις εδώ μέσα. Τι παπάκι είσαι εσύ, αυτό μου λέγες τόση ώρα, ρε. Τι άλλο να σου πω, καλή χρονιά. Και καλή του χρόνου με ποδήλατο. Ναι, ναι, ναι. Ποιος θα με πάει να πω τα κάλαντα. Έλα. Να νοικιάζαμε κάποιον. Η μαμά του Γιαννάκη θα τον πάει σε πολλά σπίτια και θα του γεμίσει ο κουμπαράς. Εγώ αυτή τη γυναίκα θα τη βρω και θα τη σκοτώσω. Έλα βρε Ράνια, ντροπή, είναι Χριστούγεννα. Καλά, μετά τα Χριστούγεννα. Σιγά, ε! Σιγά, σπίτι, ε! Να τα πούμε, αρχιμηνιά, γεια, γεια!
Μισό, μισό ρε παιδί, ρε, όπα ρε, μισό ρε, μισό, σους ρε. Να συνεννοηθούμε πρώτα για την πληρωμή. Μετρητά δεν έχει, άμα θέλετε κανένα γλυκάκι να φιλέψουμε. Τι λες ρε Περιστερόπουλε, τι γλυκάκι, τι έφτιαξε με λομακάρονα. Όχι ρε εσύ, έχω τσίχλα. Πάλι καλά που δεν είναι και μασημένη. Εγώ άμα δεν δώσεις λεφτά, δεν παίζω. Μπράβο ρε, και πού πήγε το πνεύμα των Χριστουγέννων. Δεν ξέρω να σου πω, που να κουμπαράζουν. Ατσίδας ο μικρός, ε. Τον βγάζω εγώ για Κάλαντα. Θα πάτε κατευθείαν για Κάλαντα ή θα κάνετε καμιά στάση στα φανάρια πρώτα. Μαμά, τα φανάρια έχουν χρήματα. Λέγε ρε εσύ, τον νοικιάζετε. 60% ο μικρός, 30% εγώ που θα τον έχω στη γύρα, 10% στη μάνα για τον αέρα. Καλό, δεν ακούγεται. Μαμά, θα του δώσουμε 30%. Όχι, Λουκά μου, τι είναι αυτά. Δεν τρέπεσαι ρε λίγο μπροστά στο παιδί. 20%, πάει και τελείως. Τέρμα για μένα τα Κάλαντα, γιατί έχω και τα νεύρα μου. Τελικά, έχεις λεφτά να τραγουδήσω. Έλα βρε Λουκά μου, ντροπή, τα Κάλαντα τα λέμε για το καλό. Με συγχωρείς, έχω έξοδα. Το τζάμπα πέθανε. Λέτε μεγάλε, μπράβο. Να σου πω εσύ τι μας τρώθηκες, να μας πεις εσύ τα Κάλαντα τώρα. Θέλω μία από αυτές τις τσίχλες που είχες πριν. Τη μία. Δεν άντεξα άλλο. Έσπασα. Ναι, αλλά να μην μας ακούσει, δεν σε βοηθάμε άλλο. Μην την πιστεύεις, ψέματα λέει. Θα σε βοηθήσει, θες, δεν θες. Εσύ να μην μιλάς καλύτερα, γιατί αυτό που μου κάνει εμένα ο Χάρης και δεν με παίρνει τηλέφωνο, τα κάνεις εσύ στο Γιάννη. Ψά, δεν τρέπεσαι. Συγγνώμη, έχει ο Χάρης παιδί. Γιατί εγώ έχω, ξέρεις. Λες ο Χάρης να έχει παιδί. Μπράβο, κάνει τη χειρότερα τώρα. Εγώ φταίω τώρα για ό,τι γίνεται σε αυτό το σύμπαν. Τώρα δηλαδή τι να κάνω, να μην το ξαναπάρω. Για το τρίσεξα, Μαρτίν Κατερίνα μου, ούτε παροιμία δεν κάτσα να βγάλουν, είναι αυτονόητο. Μα την τελευταία φορά που βγήκαμε, μου είχε πει ότι για την πρωτοχρονιά μου ετοιμάζει μια μεγάλη έκπληξη. Ότι δεν θα σε πάρει τηλέφωνο. Δεν είναι έκπληξη αυτό, όχι λέγε, δεν είναι έκπληξη. Αυτό που με εκνευρίζει περισσότερο είναι ότι οι γονείς μου με παρακαλούσαν να ανέβω στη Θεσσαλονίκη και να αλλάξουμε μαζί τη χρονιά. Και εγώ ήμουν στην Αθήνα για το Χάρη. Θα βλέπα και τους φίλους μου. Ωραία, τι πάτησες. Θα μείνεις μαζί μας. Αλήθεια, ρε, μπορώ να έρθω σε εσάς. Χαζή, είσαι παιδί μου, είναι δυνατόν να σε αφήσουμε να αλλάξει το χρόνο μόνη σου. Τι είναι, τι έπαθε. Τι είναι. Έλα, σιγά θα καούμε, εντάξει, χαρήκα. Λοιπόν, θα με βοηθήσεις τώρα να πείσουμε τη Ράνια να πάμε στο Σύνταγμα. Ναι. Αυτό αποκλείεται. Εγώ φταίω που πήγα το Λουκά μόνη μου για τα Κάλαντα. Τίποτα δεν εκτιμάς. Τίποτα. Αν θες να μάθεις, ο Λουκάς τα ξέρασε όλα. Κάθε φορά που άνοιγε άντρα στην πόρτα, αφού έλεγε το παιδί τα Κάλαντα, η Λίλα έδινε μια κάρτα με το τηλέφωνό τη! Αυτό είναι ψέμα! Μόνος ο ωραίος. Θεωρία νούμερο 113. Τα Κάλαντα. Τα Κάλαντα τα λέμε για να έχει γούρι το σπίτι τη χρονιά που έρχεται. Αλλά αν είσαι single, είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος να γνωρίζεις άντρες, αν δεν θες να ξεροσταλιάσεις με ένα ποτό στο χέρι σε κάποιο μπαρ. Γιατί πρώτον, στα Κάλαντα βλέπεις κατευθείαν το σπίτι του. Δεύτερον, ενώ στο μπαρ μπορεί να σου κρύψει την κόμενα, στα Κάλαντα καταλαβαίνεις αν έχει μπει γυναίκα μες στο σπίτι. Και τρίτον, ενώ στο μπαρ μπορεί να καταλήξεις να πληρώσεις το ποτό σου μόνη σου, στα Κάλαντα ένα κουραβιέ βρε αδερφέ θα στον κεράσει. Αυτά. Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε πέτρα, πέτρα να μη ραγίσει κι ο νοικοκύρης να μας τηλεφωνήσει. Αρχιμηνιά και αρχιχρόνια κι αυτή την όμορφη χρόνια, γιατί, γιατί να είσαι μόνος. Αρχιμηνιά και αρχιχρόνια, ψηλή μου δέντρο όλη. Πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά και του χωρισμού από... Ρε, δεν μπορεί να μας βάλει ο στυλιός μέσα.
Λες τώρα ρε, πας καλά και τι θα κάνουμε. Μόνο αν πληρώσουμε. Και οι τιμές είναι διπλές σήμερα. Είσαι τρελός ρε, διπλές τιμές. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις καθημερινές τις διπλές. Θα πληρώσουμε. Ρε δεν μου πες ότι θα συνεννοηθείς. Μου είπα, μα μπορεί. Δεν μπόρεσε. Τι θα κάνουμε τώρα ρε. Εγώ θα πω σε κάτι δικούς μου έχουν μάτζοξη. Θα έρθεις. Μια ξαδέρφη καλή έχει ή όλες είναι. Έχω 7, αλλά είναι χαλιά όλες. Άστο ρε, μη υποχρέωσες χρονιάρες μέρες. Θα βρω τι θα κάνω. Μ' ακουμπάς ρε, μ' ακουμπάς. Όχι, μάνα μου είναι καλεσμένη στη θεία μου, αλλά έχουμε εκείνο το ραντεβού για το παιχνίδι. Δεν θα είσαι σοβαρός ότι θα κάνεις αλλαγή του χρόνου μαζί μας για να βρούμε παιχνίδι. Ρε Λίλα, αφού σου είπα, έχουμε online ραντεβού 60 άτομα από όλο τον κόσμο για να νικήσουμε τον Τέθιακ. Δεν μπορώ να του στήσω. Καλά, και θα αφήσεις τους φίλους σου για 60 άγνωστους. Ρε Λιλάκι. Να ήταν 60 άγνωστοι να κάνω ομαδικό σεξ, να το καταλάβαινα. Αλλά για ένα παιχνίδι στο ίντερνετ δεν το δέχομαι, ρε Μπίλι. Ρε Λίλα, κατάλαβε με όμως. Όχι, ρε Μπίλι, δεν έχω να καταλάβω κάτι. Αν θες πραγματικούς ανθρώπους στη ζωή σου, πρέπει να σταματήσεις να τους γράφεις κάθε φορά που έχει ένα παιχνίδι στο ίντερνετ. Με πληγώνει ήδη που δεν θες να έρθεις από μόνος σου, αλλά τους το ζητάω εγώ και δεν έρχεσαι. Άστο, Μπίλι, παράτα το. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να διαλέξεις ποια πραγματικότητα θες να ζήσεις. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. Ζούμε σε διαφορετικούς κόσμους. Καθένας από μας κατοικεί στη δική του πραγματικότητα. Άλλες φορές κλεινόμαστε μέσα και κρατάμε τα παραθυρόφυλλα ερμητικά κλειστά. Και άλλες δοκιμάζουμε να κάνουμε επισκέψεις στους κόσμους των άλλων. Άλλες φορές μας ανοίγουν την πόρτα κι άλλες όχι. Κι υπάρχουν και κάποιοι που μπαίνουν στον κόσμο μας χωρίς να ρωτήσουν. Αλλά ακόμα κι αν όλες οι πόρτες μοιάζουν κλειστές, πάντα αξίζει τον κόπο να χτυπήσουμε. Ναι! Ήρθε η ώρα να πάρεις πίσω όσα κακά έχεις πει για την τεχνολογία. Γεια σου, Φώτη! Γεια σου, Φώτη! Τι κάνετε, ρε! Τι κάνετε, ρε! Τι κάνεις, μωρέ, Φώτη! Γεια σου, ρε, φύλακα των σύνορων. Ναι! Γεια σου, Φώτη! Σε έχουμε σαν ανοιχτή ακρόαση. Σε πήραμε για να αλλάξουμε χρονιά μαζί. Σε λίγο μετράμε. Για παιδιά, 12 δευτερόλεπτα μείναν, έλα. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Καλή χρονιά! Ντονάνο! Αγκούρι! Καλή χρονιά! 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 Καλή χρονιά
Γεια σου, Φώτη! Γεια σου, Φώτη! Λοιπόν, Φώτη, σου βγάλαμε χαρτί, τι να σου ποντάρουμε? Ρε, το λογαριασμό που θα σας έρθει τον έχετε σκεφτεί? Ρε Φώτη, τσάμπα είναι, της Ράνιας είναι το κινητό. Να σας πω, δεν αφήνετε τις ξυμνάδες με το λαγουδάκι. Μας πήρε το φλουρί, μας πάρει και τα λεφτά τώρα. Έλα ρε Περιστερόπουλε, γκρίνια συνέχεια. Κάνω ρε. Έχεις δεκάρι, τι να σου ποντάρω? Λοιπόν, βάλε, ξέρω εγώ, 1 ευρώ. Λοιπόν, ο Λουκάκος τώρα θα πάει για ύπνο. Έλα βρε μαμά, να παίξω κι εγώ λίγο χαρτιά. Άστον ρε Σιράνια, λίγο ακόμα για το καλό. Άντε, καλά, λίγο. Έτσι, για το καλό. 21. Ρε, πάλι ο μικρός σας τα πήρε. Μας τα σήκωσε όλα ο Γιώκας, έτσι. Παιδιά, δεν έχω άλλα λεφτά. Εγώ τώρα θα πάω για ύπνο. Καληνύχτα. Το παιδί σου μας τα μάζεψε όλα και πάει για ύπνο. Λίγο για το καλό δεν θέλατε? Να τα. Ναι, δεν ξέραμε ότι παίζαμε με τον Λάκη Λουτσιάνο. Πάντως έχει ταλέντο ο μικρός, να το κοιτάξεις. Αυτό που με τρομάζει πιο πολύ δεν είναι ότι ο μικρός σας πήρε τα λεφτά και τσατιστήκατε, αλλά ότι κέρδισε την εκτίμηση του Περιστερόπουλου. Okay, φτάνει τώρα, προχώρα το. Μάπα ο Ιανουάριος, τίποτα δεν συνέβη. Όλο το μήνα τίποτα. Άσε, η χρονιά ξεκίνησε με τις καλύτερες υποσχέσεις και στο τέλος δεν κράτησε καμία. Προχώρα το, προχώρα το. Πού να το πάω? Ένα μήνα μετά, ακριβώς ένα μήνα μετά. Ένας μήνας και δεν με έχει πάρει τηλέφωνο. Εντάξει, Πρεράνια μου, πάρ' το κι εσύ λίγο πιο ψύχρεμα. Με εκδικήσε για όλα αυτά που είπα για το Χάρη, έτσι? Μόνη σου εκδικήσε τον εαυτό σου, πάρ' τον. Και αν απαντήσει, όπως θα έκανε ο Χάρης την Κατερίνα? Το ότι θα γίνω μια από αυτές τις γυναίκες που περιμένουν όλη τη μέρα πάνω από ένα τηλέφωνο, αυτό δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι πρόβλημα υπάρχει με τις γυναίκες που περιμένουν όλη την ημέρα πάνω από το τηλέφωνο? Τίποτα, Κατερίνα μου, συγγνώμη. Καλά, αφού θα τον πάρεις που θα τον πάρεις, δεν τον παίρνεις μια ώρα αρχίτερα να μας πρίζεις και εμάς. Δεν θα τον πάρω τηλέφωνο! Άλλος ένας μήνας γκρίνιας. Θα πάω! Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Πού γράφεις σε ποιες αίθουσες θα γίνουν οι εξετάσεις του ΑΣΕΦ? Εδώ. Α, ευχαριστώ, δεν τα πάω καθόλου καλά με τους πίνακες. Α, να με. Σε ευχαριστώ πολύ. Και συγγνώμη, Όταν λες ότι θα πάρεις τηλέφωνο, το εννοούσες, ε? Mm-hmm. Ωραία. Είναι καλό να πιστεύουμε αυτά που λέμε. Μούλησες όμως. Ναι. Πες το, δεν είναι κακό αφού ήρθες. Αφού ήρθα, γιατί να το πω? Μου λείψες. Προχωράμε. Ναι, αλλά ήρεμα. Τελικά έχεις δίκιο. Είσαι πολύ δύσκολος άνθρωπος. Τότε γιατί επιμένεις? Γιατί ορισμένους δρόμους πρέπει να τους ταξιδέψεις μέχρι το τέλος.